Γεια σας, γεια σας, γεια σας φίλες και φίλοι του Εντέντη. Καλώς εδώ πέρα σε ένα ακόμα Let's Play, ένα Let's Play το οποίο είναι μια προσφορά σε εισαγωγικά της MSI, η οποία MSI είναι αυτή που μας έδωσε τον κωδικό για το Mafia 3 για το PC, για να το παίξουμε. Και αυτό γιατί ξεκινάει ένα bundle το οποίο είναι από τα μέσα του Οκτώβρη διαθέσιμο με όλα τα gaming motherboards της MSI για Intel επεξεργαστές, έτσι, όλες τις σειρές που έχουμε δείξει, Zeta, H, X, τα gaming motherboards, όλα έρχονται με δώρο το Mafia 3 για PC. Ένα δωράκι το οποίο έχει καμιά 60 ευρώ όπως έχει το παιχνίδι για τους υπολογιστές και σας το κάνει δώρο. Και για να το κάνει αυτό, μας το έδωσε, για να σας το πούμε κιόλας και να σας το δείξουμε, το παιχνίδι μας έδωσε τον κωδικό και το έχω φορτώσει εγώ πέρα σε ένα μηχανήμα δικό μου που έχει μάθει από το MSI βέβαια. Το οποίο παιχνίδι το παίζω σε 1080p 30fps. Optimal settings όπως το έγραφε το, από την αρχή λοιπόν. Και το παιχνίδι είναι αρκετά καλύτερο από αυτό που περίμενα, που είχα διαβάσει τέλος πάντων ότι μπορεί να είναι ο τίτλος. Κάτσε να μικρύνω και να σας πω και κάτι ακόμα που θα έχουμε. Αυτή τη φορά θα καθίσω εδώ λίγο πιο κεντρικά γιατί για να φαίνεται και τα αυτά που φαίνονται κατά αριστερά εδώ που βλέπετε εσείς εκεί πέρα, τέλος πάντων, δεν φαίνεται και ο χάρτης. Λοιπόν, καθώς το παιχνίδι είναι δώρο με όλα τα MSI motherboards, η MSI μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και ένα διαγωνισμό με ένα MSI motherboard, το Z170α Tomahawk της σειράς Arsenal Gaming, Gaming Series. Και αυτό λοιπόν, άμα το αγοράσει κανείς, όπως το κερδίσει δηλαδή και πάει να το αγοράσει αυτό εδώ πέρα το motherboard. Λοιπόν, καθώς όπως είπα το παιχνίδι μας το έδωσε η MSI, γιατί το Mafia 3 είναι μέσα σε ένα bundle και με όλα τα gaming bundle της MSI, έχουμε και link ακριβώς από κάτω στην περιγραφή που δείχνει όλες τις πληροφορίες για το ποια μοντέλα το παριλαμβάνουν το bundle μέσα. Έτσι υπάρχουν και φθηνά μοντέλα, motherboard δηλαδή με 100 ευρώ και 90 ευρώ που μπορεί να πάρει κανείς δωρεάν το παιχνίδι. Οπότε αντί να πάρεις το παιχνίδι, παίρνεις το motherboard και είσαι σχεδόν μια ή άλλη. Τέλος πάντων, έχουμε και διαγωνισμό, MSI διαγωνισμό, και θα δώσουμε δώρο σε ένας τυχερός από εσάς, θα κερδίσει το Z170α Tomahawk της MSI Gaming Series της Arsenal Gaming, ένα κλασικό Z170α board για επεξεργαστές της Intel με μπόλικα χαρακτηριστικά ενδιαφέροντα, Military Class 4, εσωματωμένη έξοδη εικόνας, USB 3.1 Gen 2, το γράφει εδώ πέρα, Gaming Land, Audio Boost, DDR4 προφανώς και συμβατό με τα modules Wi-Fi και Bluetooth της MSI. Ένας από εσάς το κερδίσει και θα σας πω στο τέλος τι πρέπει να κάνετε, θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Απλά να παίξουμε λιγάκι Mafia 3 τώρα. Έχω λοιπόν πρωταγωνιστής, είναι αυτός εδώ πέρα ο Τυπάκος, ο οποίος ήταν ένα ορφανό από μικρός. Από μικρός βρέθηκε λιγάκι στην παρανομία λόγω το, επειδή ακριβώς ήταν ορφανός. Έμπλεξε με μια συμμορία εκεί πέρα σε αυτή την πόλη, η οποία μας θυμίζει λίγο Νέα Ορλεάν και έχει αρκετούς γαλλόφωνους κιόλας, όπως άλλωστε και η κανονική Νέα Ορλεάνη. Και μεγαλώντας αποφάσισε να πάει. Άσε αρχίδια. Όπα, πού ρίχνεις ρε! Α, μας είδανε ρε φίλε. Ω! Ρίχτω ένα κάτω! Και στον άλλο γρήγορα! Πριν μας πάρουν χαμπάρι και οι υπόλοιποι. Τώρα μας πήρανε χαμπάρι. Θα πρέπει υποχρεωτικά να πλακωθούμε στο ξύλο, έτσι. Δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Είναι ψηλό στάνταρ νομίζω, γιατί πυροβολήσανε. Λοιπόν, και πήγε στο Βιετνάμ. Έτσι, ο τύπος αυτός εδώ πέρα. Γύρισε από το Βιετνάμ και βρήκε τη συμμορία του να τα έχει κάνει λίγο μπάχαλο και να λαμβάνει δράση για να σώσει λίγο τη συμμορία του. Το παιχνίδι είναι open world τύπου Grand Theft Auto. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η μουσική που έχει. Η μουσική είναι εξαιρετική, δηλαδή είναι πολύ πιθανό να το έχετε ακούσει αυτό το πράγμα, ότι η μουσική είναι εξαιρετική. Orbit Cover, ναι. Δεν έχει κανένα τίτλο εδώ μέσα, να μας δει κανείς, όχι. Έχει μουσική έτσι πολύ ροκές, πολύ έτσι blues, πολύ ατμοσφαιρική γενικότερα η μουσική που έχει εδώ μέσα.
και θα την καταφαριστηθείτε. Τα γραφικά του είναι συμπαθητικά, εντάξει, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Ωραία. Πρέπει τώρα λοιπόν, έχω πάει σε μία η αποστολή μου, να πάω να καθαρίσω τον Μπάκα. Ο Μπάκα είναι ο αρχηγός των Ταϊτινών. Οι Ταϊτινοί είναι αυτοί που μου δημιουργούν τα προβλήματα τώρα, αυτή την περίοδο. Και έχει αρκετό κάλυψη απόκρυψη εδώ πέρα, όπως μπορείτε να καταλάβετε. Αλλά έχει και μπιστολίδι. Και έχει και μάχες σώμα με σώμα, όχι πάρα πολύ έντονες. Και έχει και οδήγηση μες στην πόλη και κλασικό κομμάτι αποστολών που μας, μας λέει να πάμε στον χάρτη να οδηγήσουμε, να πάμε από εδώ και πέρα και τα σχετικά. Παρόλο που το κράξανε πάρα πολύ στην αρχή το συγκεκριμένο παιχνίδι, κυρίως στην PC έκδοση, έτσι, λόγω του γεγονότος ότι δεν παίζει στα, δεν έπαιζε από την αρχή στα 60 FPS, οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό που βλέπω εδώ πέρα στα 30 FPS που το έχω βάλει εγώ πέρα για να παίζει στην 750 Ti που είναι εδώ μέσα, δηλαδή μια κάρτα πάρα πολύ απλοϊκή, έτσι, παίζει μια χαρά και πέρα από το γεγονός ότι παίζει μια χαρά, τα 30 FPS του ταιριάζουν κιόλας, δεν σε δυσκολεύει ιδιαίτερα το παιχνίδι με τα 30 FPS. Και αυτό είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να το πούμε καθώς παίζουμε τον τίτλο τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, τώρα εγώ έχω κάποια όπλα εδώ, αλλά το θέμα είναι ότι μάλλον θα πρέπει να κανονίσω να τους καθαρίσω κατά προτίμηση χωρίς να με βλέπουνε. Γιατί είναι πολύ. Μας είδε κανείς, όχι δεν μας είδε κανείς. Φυσικά μπορώ να πάω να τους κρύψω κιόλας, όπως θα κάνει κανείς το Hitman. Αλλά τώρα... Κάποιος έρχεται εκεί πέρα, κάτσε. Θα φωνάξω αυτόν εδώ τώρα. What? Έλα, έλα προς τα εδώ. What? What? Ναι, ναι, είδες τον άλλον, αλλά φιλαράκο μου σε τσάκισα! Ωραία, δεν με είδε ούτε αυτός που έρχονταν από εκεί πέρα. Μια χαρά τον καθάρισα και αυτό να είναι. Προχωράμε σιγά σιγά προς τον Μπάκα. Ο Μπάκα πρέπει να έχει μεγάλη μπάκα. Εδώ είναι μπόλικη βέβαια. Α, πάω από εδώ πέρα καλύτερα. Έλα. What? Τι what? Απλά κάποιος έρχεται εδώ πέρα και σε πλακώνει σφαλιάρες. Αυτός τι είναι, μας είδε. Τώρα ξεκινήσαμε τα πιστολίδια, έτσι. Έλα, καθάρισε τον τώρα. Τώρα κάτσε να φύγω από εδώ πέρα. Δεν έπρεπε να ξεκινήσουμε τα πιστολίδια. Πίστευα ότι θα τους καθαρίσω όλους χωρίς να με πάρουν χαμπάρι, αλλά τι να κάνουμε, τώρα τα ξεκινήσαμε. Ποιος μου ρίχνει? Που έχει εχθρούς, ο? Ευτυχώς τον είδα κάτι κατάλληλη στιγμή. Ευτυχώς. Όπου είναι πολύ εδώ όμως, ρε φίλε. Πού άλλο έχει? Είναι πάρα πολύ, ρε φίλε. Πώς θα τους καθαρίσω όλους αυτούς τώρα? Και δεν έχω και αρκετές σφαίρες. Καθάρισε το να! Ωραία. Τον καθάρισε και αυτό να είναι. Όπω ρε φίλε. Πού άλλο έχει? Έχει εδώ πέρα, έχει medikit. Κάτσε να πάω να το πάρω το medikit εδώ. Να το χρησιμοποιήσω λιγάκι. Ωραία. Πού είναι οι υπόλοιποι? Α, έλα! Ξύλο κοντινό! Πόπο, είναι κι άλλος νταμάρι όπως και ο δικός μου όμως. Τον καθάρισα, τον κατάφερα. Έλα, κρύφτηκες τώρα? Ποιος μου ρίχνει, ρε? Ποιος ρίχνει τώρα? Έχει κάποιο πολυβόλο εκεί πάνω, έτσι. Αμάν τελειώσαν οι σφαίρες αυτό το όπλο, έτσι. Ωραία. Υποχρεωτικά θα την κοπανίσω από εδώ τώρα.
Να πάω κάπου που να μην βλέπει το όπλο. Έχει κάποιους εχθρούς από εδώ μέσα. Ωραία, κάτσε τα φύλλα από εδώ τώρα. Ναι, ναι, εδώ μόνο φόκο! Η Ταϊτινή εδώ. Ωραία. Πάει από πίσω. Πάει και από πίσω. Ναι, ναι, δεν με έχει δει καν έτσι. Πάω, τον καθάρισα, φίλε, πισόπλατα! Τον καθάρισα για τα καλά, τον διάλυσα. Πω, πω, φίλε. Κολυμπιθρόξυλο δεν έμεινε. Έρχεται ένας ακόμα εκεί. Πω, πω, πάει κι αυτός. Νομίζω τους καθάρισα όλους, ε. Δεν μου δείχνει κανέναν εδώ. Το χάρτης που μου δείχνει τα τέτοια. Πάω και στο medikit μία εδώ. Να τα πάρω κι αυτά από εδώ πέρα. Τι θα βρεις. Γεμίζουμε το όπλο μας. Νομίζω τον βρήκα τον μπάκα. Λοιπόν, Mafia 3 στο PC κυκλοφορεί και στο PS4 και στο Xbox One, αλλά δεν μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση, πολύ απλά γιατί μιλάμε για την έκδοση για τους υπολογιστές, την οποία μπορείτε να πάρετε δώρο αγοράζοντας ένα πολυβόλο, ένα παραλίγο να πεθάνω, ρε. Adrenaline Shots, εντάξει, το έκανα. Ωραία, την έκανα. Ευτυχώς βρήκα. Πού βρέθηκε αυτό και δεν τον είχα δει, ρε φίλοι, τόση ώρα. Medikit τη έχει εδώ, μπόλικα. Εχθρούς δεν έχει. Γιατί δεν τους βλέπει, ρε. Όπω φίλε, ωραίο το πολυβόλο. Και μαζί με διαγωνισμό, ο οποίος τρέχει, θα τρέξει μέχρι το τέλος του Νοέμβρη. Βασικά, ένα μήνα θα το κρατήσουμε το διαγωνισμό μας. Ένας τυχερός νικητής που θα απαντήσει, θα γράψει τα σχόλια από κάτω. Έτσι, το σχόλιο πρέπει να γράψει, βασικά δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Ω, την καθάρισα τον μπάκα. Ψόφαρε! Ωραία, και τώρα θα τον καθαρίσω από κοντά. Φτάσαμε στο τέλος της αποστολής του μπάκα, να τον καθαρίσουμε. Λοιπόν, για να μπείτε στο διαγωνισμό, αυτό πρέπει να κάνετε είναι να μας αφήσετε ένα σχολιάκι από κάτω και να μας γράψετε κάποιο μοντέλο motherboard που σκέφτεστε να αγοράσετε, τη MSI από την gaming σειρά για επεξεργαστές Intel, ή άμα δεν έχετε κάτι τέτοιο στο μυαλό σας, τι άλλο, ό,τι άλλο θέλετε εσείς, τέλος πάντων, γράφτε το σχόλιο σας και θα διαλέξουμε, όχι διαλέξουμε, θα υπάρξει μια κλήρωση για τον νικητή εκεί πέρα τέλη Νοεμβρίου. Θα το ανακοινώσουμε σε ένα βιντεάκι κάποια στιγμή στις αρχές του Δεκέμβρη και θα στείλουμε το motherboard δωρεάν στον νικητή. Βρήκε η πρωταγωνιστή μας εδώ πέρα και την κοπελιά που δεν το ήξερε ότι την έψαχνε καν. Έτσι. Οπότε η Κασάντρα, fucking pig, damn you to hell, take it easy, take it easy. He kept me in there, locked in there, day and night. Ωρε φίλε! Ωρε φίλε! Λοιπόν, skip, εντάξει, φτάνει. Μην τα δείτε όλα κιόλας. Ωχ! Ωρε φίλε! Το τι πρέπει να κάνω τώρα, Molotov and grenades, ωραία! Πρέπει να την κοπανίσει από εδώ μέσα, έσωσα την κοπέλα. Δεν έχω όπλο τώρα. Α, έχω όπλο. Ένα όπλο όμως, γιατί το άλλο δεν έχει τέτοιο. Ναι. Λοιπόν. Α, ρίχτω να. Ρίχτουρε τον. Τσάκισε τον, τον παπάρο εδώ πέρα, αφού είσαι ολόκληρος beast εδώ. Πάω από ψηλά. Δεν έχω πολλές σφαίρες, ε. Τουλάχιστον από ψηλά εδώ. Καθάρισε τώρα τον πα. Ω! Αμάν! Μπομπα. Ω, πήρε φωτιά το πόδι μου, τρέχα! Τρέχα, ρε! Τρέχα να ξεφύγεις, γάμο την τρέλα μου. Πού πρέπει να πάω τώρα? Κάτσε να τους καθαρίσω. Θα σας καθαρίσω όλους, ρε. Δεν θα μείνει κολυμπιθρόξυλο. Αλήτες, είχατε πιάσει το κοριτσάκι και το εκμεταλλευόσασταν. Δεν τρέπεστε καθόλου. Οπ! Πάλι τα ίδια.
Ωρε φίλε, αυτός τι είναι αυτό το γαϊδούρι εδώ πέρα που δεν πέφτει με τίποτα. Ωρε φίλε, πόπο, ανατινάχθηκε μόνος του. Σας καθάρισα όλους, φέρτο και αυτό εδώ πέρα. Οπ, βρήκαμε και μια μολότοφ. Φέρε και τη μολότοφ. Όχι ρε, πήρα φωτιά μόνος μου. Heal, ωραία. Health restored. Φεύγουμε τρέχοντας. Οπ! Health bar, ναι, το ξέρουμε φίλε, την πατήσαμε. Heal. Έχω βάλει και λίγο το auto-shot να με βοηθάει λιγάκι για τους πετυχαίνω πιο εύκολα. Καθάρισε τώρα και αυτό να είναι ρε. Ποιος μου ρίχνει κανένας άλλος από πίσω. Όχι, κάποιος έχει πολυβόλο. Πού να είναι αυτός. Ναι. Να πάω στον Έλλης. Κάτσε να πρέπει να τρέξω εδώ τώρα. Ωχ, δεν έχω και σφαίρες, δε φίλε. Πήρα καθόλου σφαίρες. Ωχ, κάποιος είναι εκεί πάνω. Μπες μέσα. Φέρε και αυτά εδώ πέρα. Τα πήρε αυτά. Πάρ' τα στην κεφάλα, αλήτη! Πω, τον καθάρισα κι αυτό, αν τώρα πήγα να πετάξει τη μολότοφ, τον πέτυχα. Κλασικό κολπάκι. Ω! Τρέχα, φύγε! Βρήκα το ούζι όμως τώρα. Φέρε και το χίλ εδώ. Ωχ! Αμάν πάνε σφαίρες. Ω, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Ωχ, τον καθάρισα αυτόν, αλλά δεν έχω άλλο τέτοιο. Λοιπόν, δεν έχω σφαίρες εδώ, δεν έχω σφαίρες πουθενά. Νομίζω θα κάνω μια ηρωική έξοδο τώρα, δεν ξέρω πώς θα την γλιτώσω. Ναι, watch out ρε φίλε. Παιδιά, πρέπει να βρω καμιά σφαίρα, έτσι. Τον ήπιαμε εδώ. Shit, I'm cover. Oh! Έλα, ρίχτου με σφαίρες τουλάχιστον. Σφαίρες, κουτουλιές εκεί, αυτά, μπράβο. Πάρτε τα όπλα. Time. Άντε, κάποιος ήρθε. Βρήκα τον πιστόλι. Έλα, μπες μέσα να την κοπανίσουμε. Όχι, είναι πάνω, μέσα. Άντε, φύγαμε. Ωχ, τι εγώ θα οδηγήσω. Ωραία. Και εδώ πέρα έγινε και η μουσική. Ωραία, ήταν και το κομμάτι της οδηγής. Κάτω δεξιά υπάρχει το... ο Χάρτς όπως βλέπετε. Έτσι. Και αλλάζω και τους διάφορους σταθμούς. WNBX. Εδώ πέρα η σταθμή που έχει μέσα η μουσική είναι εξαιρετική. Ωχ, αμάν. You're scratching the pain. Ωραία. Μπορώ και από εδώ μέσα να πυροβολάω, όπως βλέπετε. Βάλε άλλο. Μουσική. Μάφια 3 στο PC. Σας είπα τι πρέπει να κάνετε για να κερδίσετε το motherboard της MSI, την οποία την ευχαριστούμε για την δυνατότητα που έχουμε να κάνουμε αυτόν τον διαγωνισμό. Ολοκλήρωσα την αποστολή και πάω πίσω στους Σάμις στο σπίτι για να όπα. Άκρη, άκρη, κορδάρο! Περνάει ο Καρέτσος! Ο μαφιόζος! Κοίτα μουσικάρες που έχει εδώ μέσα.
Όχι! Πάω φίλε, το γυάλισε τα μάξι. Άλλο σταθμό. Body to love, want to love somebody to love. Βέβαια, γιατί η μουσική τώρα είναι μετά το Βιετνάμ, εκεί πέρα στις αρχές της δεκαετίας του 70 και δραματίζει το παιχνίδι. Εποχή των λουλουδιών, εποχή της ροκ, εποχή όπου γενικότερα ο κόσμος ήταν πολύ πιο... Πώς να το πω έτσι, ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα με τα ναρκωτικά που υπήρχαν, με τη μουσική που ήταν πιο έτσι, διασκεδαστική, με το γεγονός που ήθελε να νιώσει πιο ελεύθερος... Ας βάλω τα μάξι μέσα και ας σας χαιρετήσω. Λοιπόν, Mafia 3 στο PC. Θα τα πούμε σε επόμενο Let's Play. Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό για να κερδίσει κάποιος από εσάς το MSI Z170α Tomahawk. Αφήστε το σχόλιό σας γράφοντας το motherboard που θα αγοράζατε. It's MSI Gaming σειρά, δηλαδή άμα υπάρχει από κάτω, άμα θέλετε να δείτε ποια είναι αυτά που έχουν και το Mafia 3 από κάτω. Πατήστε το link που βρίσκετε κάτω από την περιγραφή και πέρα θα βρείτε και τα διάφορα μοντέλα και ποιο από αυτά θα μπορούσατε να αγοράσετε εσείς, να θέλατε για το PC σας ή αν δεν θέλετε να αλλάξετε το PC σας κάτι τέτοιο, γράψτε ό,τι άλλο θέλετε. Η κλήρη διαγωνισμός θα κρατήσει μέχρι τέλος Νοεμβρίου. Σας χαιρετώ! Σας χαιρετώ! Γεια σας!